Καλησπέρα σας, αφού πρόλαβα για τη σημερινή εκπομπή. Οχ, πάλι καλά, δόξα τω Θεώ. Ώρα για μπλε, ξεκινάμε Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, λαχανιασμένος. Απέναντί μου στη ρήμψη του ήχου Χρήστος Κιώσης. Χριστό, ήμουν στο Ποσειδόνιο 7:20. Και στο Λίμπερο ήμουν 7:03. Παρκαρισμένος κιόλας. Χωρίς πληρωμή το πάρκινγκ. Αυτό ξέρεις πως λέγεται, από κάπου αρχίζει και τελειώνει σε ΙΑ. Αλλά άξιζε το κόπο, άξιζε το κόπο. Άμα μου βάλεις και ρόρι τώρα, με έφτιαξες, δώσε λίγο ρόρι. Άξιζε το κόπο γιατί 7:25 είδα την κούρσα, σε εισαγωγικά λέξη, ενός λεπτού που έκανε ο Γιώργος Ασπουγαλής και είναι πλέον ο πανελλήνιος πρωταθλητής στα 100 μέτρα πρόσθιο, ο κολυβητής του Ηρακλή. Γι' αυτό το λόγο και εγώ έκανα το Ποσειδόνιο Λέοντος Σοφού κατά τεταρτάκι. Σαν τον Ασπουγαλή πήγαινα ένα πράγμα. Πολλά συγχαρητήρια, χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύβησης που διεξάγεται εδώ στην πόλη μας στο Ποσειδόνιο από χθες μέχρι και την Κυριακή. Το πρώτο μετάλλιο για τον Ηρακλή είναι γεγονός. Ποιος άλλος, Γιώργος Ασπουγαλής, πανελλήνιος πρωταθλητής στα 100 μέτρα πρόσθιο στην Κολύβηση. Ήμουνα εκεί. Με χαρά τον είδα μαζί με τον Στελάρα που τον έφτιαχνε πριν ξεκινήσει το match. Πάλι σε εισαγωγικά λέξη. Μπήκε μέσα, τους έφαγε όλους και σε ένα λεπτό και κάτι ψηλά τερμάτισε στην πρώτη θέση. Σε έναν εντυπωσιακό αγώνα, ήταν μάχη σώμα με σώμα με έναν αθλητή του Άρη που τον άφησε δεύτερο. Και ο Γιώργαρος, 16-17 η ηλικία, πήρε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ο Γιώργος Ασπουγαλής που θα διεκδικήσει και το χρυσό και στα 50 μέτρα πρόσθιο και στα 200 πρόσθιο. Το πρόσθιο είναι το κομμάτι του που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά. Βγάλαμε και τη selfie μας Χρήστο. Είμαστε κούκλοι που λέει και ο Συρίγος. Και έτοιμοι εδώ για την εκπομπή μας σήμερα Παρασκευή 20 του μηνός. Όπου θα φύγει το καλοκαίρι ρε φίλε. Τι γίνεται 20 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στους Λιάκους. Στον Ηλία του 16ου, στον Ηλία Ρίχτο. Τον ξέρεις τον Ηλία Ρίχτο, έτσι. Και σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή, νομίζω και οι Ηλιάνες γιορτάζουν. Αυτές που γράφονται με Ήτα. Γιατί έχει και κάποιες που γράφονται με Ιώτα, άλλο κι αυτό. Είναι σαν τις Μαρίες που άλλες γιορτάζουν 15 Αύγουστο και άλλες δεν γιορτάζουν 15 Αύγουστο. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Έχουμε quiz, έχουμε διαγωνισμό, θα πω το χορηγό μας και θα τρέξουμε. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας. Έναν Γάλλο ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα του Ηρακλή, καθώς η Γαλλία πήρε το Μουντιάλ και είπαμε να βάλουμε ένα Γάλλο. Και αποστολή στο 54526. Δεν είναι πάρα πολλοί οι Γάλλοι, αλλά δεν είναι και λίγοι. Δηλαδή, 3-4 μπορείτε να βρείτε. Ο ένας είναι ο πιο γνωστός από όλους. Χρήστο μου, αυτός νομίζω. Δεν θα δώσω βοήθειες. Και το αποστέλλετε στο 54526 για να κερδίσετε ένα πολύ πολύ ωραίο τρελό, υπέροχο σκουφάκι πόλο από το Καπί. Τι είναι το Καπί, γιατί στον Ηρακλή χωρίς αυτό το σαρκασμό δεν γίνεται. Τι σημαίνουν τα αρχικά του Καπί, κίνημα αιώνια πιστών Ηρακλειδαίων. Καπί δηλαδή, ένα φοβερό σκουφάκι με το νούμερο 10, με τον ημίθεο μπροστά, σκουφάκι πόλο. Μου το έδωσαν τα παιδιά από το Καπί, από την τρέλα που κουβαλούν και κυκλοφορούν με τα σκουφάκια παντού και πάντα. Και σήμερα έχουν μια μάζο ξεκίνηση και ανώλευκη 40 εκκλησίες το βράδυ, να περάσουν τέλεια. Επαναλαμβάνω, FM, κενό, ονοματεπώνυμο, έναν Γάλλο ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα του Ηρακλή, όποιο θέλετε εσείς, αρκεί να είναι Γάλλος. Και αποστολή στο 54526. Ο νικητής θα κερδίσει αυτό το υπέροχο σκουφάκι να το φορά στο γήπεδο. Γιατί αυτά τα σκουφάκια στο Καφτατζόγλιο τα φοράνε. Να ξέρετε, δεν τα φοράνε για να κάνουν μπάνιο, τα φοράνε για να πάνε στο γήπεδο. Οχ, οχ, φάγαμε και πέσιμο τώρα. Οχ, 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 οχ. Έλα εδώ, γιατί εκπομπή τώρα βλέπω να μην κάνουμε. Πού είναι το, φέρτονα. Μας την πέσανε, παιδιά, συγγνώμη. Αλλά τι να κάνουμε. Πού είσαι, ρε παίχτη. Έλα εδώ. Κάτσε εδώ, μικρόφωνο. Τι έγινε, μας έκανες ντου. Ναι. Ναι, τι ωραία. Και, ήρα ολέ. Ναι. Μπράβο. Σύνθημα ξέρουμε να πούμε.
Θα πούμε τώρα ή μετά? Μετά. Α, μετά, εντάξει. Τι θα κάνουμε τώρα? Πάρουμε καμιά συνέντευξη? Ναι. Ναι. Εντάξει. Για βόλεϊ? Ναι. Ναι. Το όνομά μας θα το πούμε? Ναι. Ποιο είναι το όνομά σου? Σπάρτακος είναι. Ναι. Τι ωραίο όνομα που έχεις. Και τον αδερφό σου πώς τον λένε? Ηρακλή έμαθα. Δήμο. Ναι. Δηλαδή είναι ο Ηρακλής και ο Σπάρτακος. Ναι. Τι λέτε ρε παιδιά, τι οικογένεια είναι αυτή? Τι οικογένεια? Τα φίδια και τα λιοντάρια εξαφανίζονται και οι λερναίες ίδρες από το σπίτι. Γεια σου Κυριάκο. Τι κάνουμε, καλά μέσα? Εδώ, περίμενε. Ναι. Αυτά τα ντου μ' αρέσουνε. Ναι, ναι. Για τα άλλα δεν λέω τίποτα. Αυτά είναι καλά. Αυτά είναι καλά. Πήγαμε στο τζάμπο να πάρουμε προμήθειες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πρόσεξε. Πήρατε προμήθειες. Μην κάνετε διαφήμιση, δεν μας δίνουν τίποτα αυτοί. Όταν μας δώσουν θα πούμε. Λοιπόν, επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, από το Ποσειδόνιο έρχομαι με χρυσό του Γιώργου Σπουγαδίστε. Ορίστε, ναι. Έτσι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Να, εδώ τον έχω και φωτογραφία, πρέπει να το δούμε. Για τέτοια θέλω να πούμε, τέτοια. Κοίτα που κόλλησε. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, καλά, όλα τι, καλά. Τι, λαχανιάσατε? Έτρεχε εδώ Σπάρτακε. Λίγο κίνηση είχε. Ε? Έτρεχε να πιείς το νερό σου. Αν το πιάσεις το νερό σου, να βάλουμε μουσική για να προχωρήσουμε. Ρεπορταζιακά στο ποδόσφαιρο, πέρα από την περίπτωση του Ανδρέα Τσίπρα. Δεν θα πω ότι προτάθηκε και ο Πάγκαλος, γιατί θα με παίρνετε. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Έχει και ένα καραμαλί μου φαίνεται. Έχει, αλλά... έχει καραμαλί, ναι. Έπαιζε στο Λαγκαδά φέτος. Που έκανε μαζί με τους άλλους κανένα, ναι, το κανένα τρίωρο να φύγει. Δεν θυμάμαι που έπαιζε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Έχει καραμαλί. Τέλος πάντων, θα πάμε στα ποδοσφαιρικά σε λίγο. Απλά να, αφού το ανέφερα πριν πάμε στην συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει, ότι μόνο του Ανδρέα Τσίπρα υπάρχει. Όλα τα υπόλοιπα ονόματα που ακούγονται, γράφονται κτλ. Είναι κυρίως περιπτώσεις που εξετάζονται, αλλά ως επιτοπλίστων παίχτες που έχουν προταθεί, για να μην πω αυτοπροταθεί. Και είναι πάρα πολλοί οι ποδοσφαιριστές, καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό, που θέλουν να παίξουν στον Ηρακλή. Και οι μάνατζερς τους, τις δουλειές τους κάνουν, παίρνουν ένα τηλεφωνάκι στη Μίκρα και λένε: παιδιά, έχω τον τάδε, σας κάνει, καλώς, δεν σας κάνει. Ναι, εγώ ήθελα να πω πάνω σε αυτό κάτι, ότι όποια παιδιά έρχονται στον Ηρακλή, παράδειγμα το παιδί ο Τσίπρας που ήρθε, πρέπει να στηριχτούν. Να είναι γερός, πάνω απ' όλα, να έχει υγεία. Και να τα δώσουν όλα και κάτι άλλο, να μην γράφουμε εμείς οι οπαδοί βλακίες στο Facebook. Ναι, και χθες γιατί κάποτε πολλά. Δεν ξέραμε ούτε το Σαραμαντά, ούτε το Ζιαμπάρι, ούτε για... τίποτα. Ωρα για μπλε ακούσες εσύ. Ακούω, αλλά γιατί τα είδαμε τα παιδιά. Το Σαραμαντά το λέω κάθε μέρα το παράδειγμα. Δεν τα ξέραμε και παίξανε μπάλα και τους έχουμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν νεαρό φέρελπη αθλητή που τον ξέρουμε και ξεκινάει τώρα την καριέρα του στο βόλεϊ. Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Λάβη Παπαλιούτα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιατί γελάει εδώ ο φίλος μου Κυριάκος, δεν ξέρω γιατί γελάει. Μάλλον για τον πρόλογο. Για τον πρόλογο. Τι κάνεις? Για τα πρώτα μου βήματα. Για τα πρώτα, στα πρώτα σου βήματα, ναι. Στα πρώτα σου βήματα είναι το πρώτο σου επαγγελματικό συμβόλαιο με τον βολεϊκό Ηρακλή και να ρωτήσω πώς αισθάνεσαι που ξεκινά μια νέα σελίδα στην καριέρα σου. Το μακρινό 2003 ήταν το πρώτο μου συμβόλαιο με τον Ηρακλή όταν έγινε επαγγελματίας. Πριν 15 χρόνια, ναι. Εντάξει, τι είναι 15 χρόνια. Από δεν τότε. Δεν είναι πολλά. Τρίτη φορά και συνολικά 6 χρόνια. Τρίτη φορά και συνολικά 6 χρόνια. 6 χρόνια τώρα, ναι. Και έχεις ένα κύπελο. Έχεις τελικούς κυπέλου έναν ή δύο. Δύο. Οριστιάδα και Ρόδο, Τρεις. Ο τρίτος ποιος είναι? Πάλι στην Οριστιάδα. Ένα πήραμε, εκείνο, ένα ναι, εκείνο ήταν κατάκτηση, ναι, γι' αυτό είπα. Δύο τελικούς και ένα τρόπο. Με γκραβορκά το είχατε πάρει και τους υπόλοιπους. Έχεις Final Four Champions League, ένα. Στον Μπέλγκοροντ. Στον Μπέλγκοροντ και έχεις και ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων. Και ένα Final Four παιδών. Ναι, δύο συνεχόμενες χρονιές. Ως προπονητής. Φτάσαμε αίτητοι στην τελική φάση. Πρόπερσι δεν μπορέσαμε, πέρσι εντάξει, δεν μπόρεσε καμία ομάδα να μας κερδίσει. Ήταν μεγάλη επιτυχία και φέτος θέλουμε πάλι να φτάσουμε μέχρι εκεί και αν μπορούμε να παραλάβουμε την ίδια επιτυχία. Κάτι μου λέει ότι συνεχίζεις γιατί σου λείπει κάτι. Κάνω λάθος? Εντάξει, οι αθλητές είναι αχόρταγοι. Πάντα κάτι θέλουν παραπάνω. Ναι, αλλά όταν είναι κάποιος 40, δεν θα πω το υπόλοιπο, 40 κάτι και συνεχίζουν, δύο πράγματα φαίνονται. Πρώτον ότι το λέει η καρδιά τους και δεύτερον ότι κάτι τους λείπει. Κάτι θέλουν ακόμα.
Δηλαδή η Ρόδος ήταν μια πηγή. Ήμασταν πολύ κοντά. Σίγουρα όταν ξεκινάει μια χρονιά δεν ξέρεις ακριβώς πώς θα πάει. Πάντα υπάρχει αισιοδοξία. Και πέρσι υπήρχε. Φυσικά περιμένουμε πάντα να δούμε και τη δυναμική των άλλων των ομάδων. Στο κύπελο για παράδειγμα πρέπει να λίγο να έχεις ίσως κάποια τύχη για την κλήρωση. Εμείς πέρσι εκμεταλλευτήκαμε όλες τις συγκυρίες. Ήμασταν σε καλή κατάσταση στα παιχνίδια που έπρεπε στα knockout. Και φυσικά εντάξει ο πολύ μεγάλος συνετελικός που έγινε με την ανατροπή αυτή να... και το τρίωρο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και αν δεν είχαμε και την ατυχία του Τόλι του Αρμενάκη στον τελικό, ίσως δεν είχαμε και περισσότερες ελπίδες. Και πάμε στη φετινή χρονιά που βλέπουμε ότι στείνεται πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και έτσι ακριβώς έπρεπε να στηθεί, γιατί βλέπουμε ότι και άλλες ομάδες μπαίνουν δυναμικά. Και είναι πολύ καλό αυτό και για το βόλεϊ. Να ανέβει το επίπεδο, έρχονται καλύτεροι αθλητές. Βλέπουμε ότι ανεβαίνουν τα μπάτζετ. Και ο Ηρακλής νομίζω έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις. Στοχευμένες θα έλεγα. Και μένουν 2-3 ακόμα κομμάτια για να φτιάξουμε την ομάδα αυτή που θέλουμε και να δουλέψουμε σκληρά στην προετοιμασία για να είμαστε όπως πρέπει με την έναρξη των υποχρεώσεων. Λάβη, είσαι η τελευταία χρονικά ανακοίνωση του Ηρακλή για μία ακόμα ανανέωση μαζί με του Τόλι του Αρμενάκη, μαζί με του Κώστα Προύσαλη, μαζί με του Βασίλη του Μούχλια. Έχουν έρθει ο Σωτηρίου, έχει έρθει ο Δημήτρης ο Μούχλιας, έχει έρθει ο Τερζόγλου, έχει έρθει ο Ντίνας. Περιμένουμε έναν κεντρικό, περιμένουμε έναν ακραίο. Μιλάω για βασικούς αθλητές. Δεν αποκλείεται να έχουμε και ξένο σε αυτές τις θέσεις ή σε αυτή τη θέση. Όλα αυτά έπαιξαν το ρόλο τους στο να πεις ακόμα μία χρονιά το ναι. Σκέφτηκες ποτέ ότι εντάξει, μέχρι εδώ καλά είμαι, ας σταματήσω? Ή να το δεις διαφορετικά, ή λες ότι νιώθω πάρα πολύ καλά και προχωράω. Και με όλα αυτά που προανέφερα, έτσι, που είναι και ναι, παιδιά που τα ξέρεις πολύ καλά, φίλοι, συμπαίκτες, χρόνια. Σίγουρα, παίζει ρόλο πάντα στην ομάδα που είσαι, πώς αισθάνεσαι, τι προοπτικές υπάρχουν, αν μπορεί να είσαι σε μια ανταγωνιστική ομάδα, είναι πάρα πολύ βασικό. Αν δεν φτιαχνόταν έτσι η ομάδα, μπορεί να σταματούσε κιόλας. Πέρσι κάναμε μια πολύ καλή χρονιά. Προσωπικά εγώ ήμουν πολύ και εγώ πολύ ευχαριστημένος. Το έχω πει και πάλι ότι παίζω χωρίς πόνους. Δεν έχω γενικά τραυματισμούς και αυτό είναι ευχάριστο και το απολαμβάνω πλέον το βόλεϊ. Αλλά σίγουρα θέλω να είμαι σε μια ομάδα η οποία να μπορεί να κερδίζει και να βάζει υψηλούς στόχους. Όλα αυτά τα συνδυαστικά, σίγουρα και τα παιδιά που είμαστε φίλοι και μιλάμε και μεταξύ μας και υπήρχε αυτός ο στόχος, να μείνουμε όλοι στην ομάδα και να δυναμώσει κι άλλο. Γιατί όλοι είναι παίχτες εγωιστές και θέλουν να κερδίζουν. Δεν θέλουμε απλά να είμαστε σε μια ομάδα και να παίζουμε τα παιχνίδια και να βγαίνει μια χρονιά. Άλλωστε έχουμε παίξει σε τέτοιο επίπεδο κι άλλες χρονιές. Οπότε βλέπουμε φέτος ότι μπορούσε να γίνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και γι' αυτό φυσικά συμφωνήσαμε και ανυπομονούμε για να αρχίσουμε τις προπονήσεις. Να βρεθούμε όλοι μαζί και να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε. Λες το ρήμα ανυπομονούμε. Στο έχω πει πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια που γνωριζόμαστε. Πολλοί στην ηλικία σου όχι θα βαριόντουσαν να παίξουν στην Α1 βόλεϊ ανδρών, αλλά θα βαριόντουσαν να κουνήσουν το δάχτυλό τους. Μπορεί και εγώ που μιλάω στα 46 μου χρόνια, έτσι, στα 45 μου, στα 44 μου κτλ. Εσύ λες ανυπομονούμε. Συνήθως τέτοιες ηλικίες βλέπουμε στη Β' Εθνική Ανδρών, στην τοπική Ανδρών, για το βόλι μιλάω πάντα, στην Α2 Ανδρών. Α1 είσαι φαινόμενο. Είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο και πραγματικά μας εντυπωσιάζει αυτό, το ανυπομονούμε. Πέρα το ότι δεν είχες τραυματισμούς όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από από την απόφασή σου, η διάθεση, η όρεξη, πώς προκύπτει η Λάμπη κάθε φορά? Είναι ένας τρόπος ζωής καταρχήν. Το πόσο τώρα 30 χρόνια, 31η προετοιμασία. Είναι τρόπος ζωής. Έχω κάνει το χόμπι μου επάγγελμα. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι οι απολαβές όπως ήταν παλιά, αλλά είναι η ζωή μας, είναι το επάγγελμά μας, είναι κάτι που αγαπάμε και το ευχαριστιόμαστε. Είναι ο αθλητισμός, είναι υγεία, είναι απόλαυση. Έχουμε το καλοκαίρι που μπορούμε να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και να κάνουμε αυτά που πρέπει. Για να μπούμε μετά στην αγωνιστική περίοδο όσο καλύτερα γίνεται. Εμείς τώρα είμαστε και λίγο τυχεροί γιατί είμαστε και φίλοι.
και μπορούμε και βγάζουμε για αυτό το αποτέλεσμα. Όταν υπάρχει πολύ καλό κλίμα μέσα στην ομάδα, γι' αυτό και εμείς πέρσι, ενώ δεν ξεκινήσαμε τόσο καλά, άλλες ομάδες μπορεί να είχαν πρόβλημα. Εμείς επειδή είμαστε ίσως και φίλοι μεταξύ μας, βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Οπότε σε ένα στραβό αποτέλεσμα δεν μπαίνει γκρίνια, δεν μπαίνουν διαμάχες μέσα στην ομάδα. Εμείς το ευχαριστιόμαστε. Κάθε προπόνηση για μας είναι απόλαυση. Πραγματικά ανυπομονώ για να πάω στην προπόνηση. Ξέρω θα περάσουμε καλά, θα δουλέψουμε. Υπάρχει κοντά μεταξύ μας έτσι όπως πρέπει. Και τραβάει ο ένας τον άλλον, γι' αυτό βγαίνει και αυτό το αποτέλεσμα. Και είναι ιδιαίτερο που θέλεις να συνεχίζεις να παίζεις βόλεϊ σε τόσο υψηλό επίπεδο και να είσαι για μένα το καλύτερο λίμπερο στην Ελλάδα, το λένε και τα νούμερα. Και θα μπορούσες κάλλιστα να πεις ότι είμαι προπονητής, ξεκίνησα την προπονητική, πήρα και ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, μπορώ να αφοσιωθώ εκεί. Εσύ όμως εξακολουθείς να λες το συνδυάζω. Δεν σου κάνει ακόμα να πεις μένω μόνο στον πάγκο, μόνο με τη φόρμα μου. Δεν σου κρύβω ότι υπήρχε μια συζήτηση φέτος, υπήρχε μια συζήτηση είτε να αναλάβω μαζί με το εφηβικό και το παιδικό και παμπαιδικό να φτιάξουμε ή ακαδημίες ή ακόμα να αναλάβω και τη γυναική ομάδα η οποία είναι στη Β' Εθνική και θα βάλει στόχο για άνοδο στην Α2. Εκεί να με πάρεις βοηθό. Να με πάρεις. Ναι, γίνανε κάποιες συζητήσεις και δεν σου κρύβω ότι θα μπορούσε να έχει γίνει και αυτό το βήμα. Να αφοσιωθείς εξ ολοκλήρου στην προπονητική, έτσι. Στην προπονητική, εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να παίξω πάρα πολλά χρόνια, άσε που δεν θέλω να φύγω και όταν είμαι σε χαμηλό επίπεδο. Θέλω να φύγω ψηλά, ναι. Και μακάρι να πούνε και άλλοι γιατί έφυγες, γιατί σταμάτησες, μπορούσες να παίξεις κι άλλο. Πρέπει σε αυτό το σημείο να φύγουμε. Αν μπορώ να το συνδυάσω με ένα τρόπαιο ή με μια πάρα πολύ καλή πορεία. Από το στόμα μου το πήρες. αυτό θα είναι το τέλειο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις. Η ομάδα γίνεται πάρα πολύ καλά. Μακάρι και τα δύο τελευταία κομμάτια, αυτό που είπες και εσύ, να φέρουν παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και νομίζω θα, δεν ξέρω, είναι λίγο πρόωρος να το πούμε, αλλά νομίζω θα την ευχαριστηθούμε τη χρονιά. Θα ήταν ονειρικό, τώρα το έχω ως εικόνα στο μυαλό μου, μακάρι αυτό που έχω ως εικόνα να γίνει αυτό που λέμε ντεζαβού μετά, να κάνεις δηλώσεις με ένα μετάλλιο και να λες πήρα το ΛΙΚΑΠ ή πήρα το κύπελο, τώρα μπορώ να σταματήσω. Κάπως έτσι. Σίγουρα, εκεί είναι το, είναι η πολύ μεγάλη απόλαυση, είναι αυτό που βλέπεις, ναι. Ότι οι κόπους ανταμείβονται, η επιμονή, νομίζω είναι τεράστια χαρά, γιατί όλοι βλέπουμε ότι ο Ηρακλής κάθε χρόνο ένα-δύο σκαλοπάτια ανεβαίνει, άμα δούμε τα τρία τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο ανεβαίνει και πιο πάνω, οπότε αυτή είναι η τέτοια και η επόμενη χρονιά. Αυτός είναι ο στόχος την επόμενη χρονιά. Αν μπορέσουμε ακόμη λίγο, ακόμα λίγο. Τώρα, άμα έρθει κάτι παραπάνω, φυσικά ποτέ δεν λέει κανένας όχι. Mm-hmm. Όπως φυσικά δεν ξέρουμε τι θα πετύχουμε τους στόχους μας. Ο στόχος είναι πάντως αυτός. Κάθε χρόνο να το φτάζουμε πιο πάνω, πιο πάνω. Κάποια στιγμή θα φτάσει εκεί που ήταν παλιά. Πάντως φέτος περιμένουμε γερές κόντρες, έτσι, γιατί και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ ενισχύονται. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, δεν το συζητάμε. Ο Ηρακλής με τις κινήσεις που κάνει. Θα δούμε δυνατό πρωτάθλημα. Μάλλον. Πραγματικά όλοι αυτό λένε ότι αυτή η χρονιά θα είναι πιο καλή. Πιο καλό επίπεδο, έχουν έρθει πιο πολύ ξένοι, πιο καλή ξένοι, ανέβηκαν λίγο τα μπάτζετ. Είναι καλό αυτό, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό και ακούμε θέλω να μειώσουμε και τις ομάδες. Μα ήδη είμαστε στους 11. Ήδη 11. Ναι, στους 11 θέλω να κατεβάσω στους 10, θα γίνει πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλό αυτό και για τον κόσμο και για το άθλημα. Εύχομαι να είσαι γερός, να το απολαύσεις για ακόμα μια χρονιά. Νομίζω ότι στον Ηρακλή είμαστε τυχεροί γιατί υπάρχει μαζί σου και ένα παιδί που λέγεται Αντώνης Μπουράκης που πήρε χρόνο συμμετοχής και θεωρώ ότι θα πάρει ακόμα περισσότερο. Είναι και παίχτη σου, πέρα το ότι είναι συμπαίχτη σου, τον έχεις και αθλητή, τον είχες στην εφηβική ομάδα που πήρε το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Αλήθεια τώρα, αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν ή ξαναπαίζουν ως εφηβοί? Τελειώσανε. Δυστυχώς καλά θα ήταν να παίξουν άλλη μια χρονιά. Πέρσι κάναν καταπληκτικά παιχνίδια και στο φιλικό και στο αντρικό. Ο Αντώνης από πίσω που είναι στη δικιά μου τη θέση, πραγματικά φέτος θα προσπαθήσουμε όλοι να πάρει ακόμη παραπάνω χρόνο. Πέρσι έπαιξε και άλλα πολύ καλά στοιχεία του εαυτού του. Φέτος θέλουμε να παίξει και λίγο περισσότερο. Οπότε από την επόμενη χρονιά μπορεί να είναι και το βασικό λίμπερο στην ομάδα. Και εγώ να καθόλου ξεκουραστώ. Για Ευρώπη δεν είπαμε, να κλείσουμε με αυτό, με ευρωπαϊκά όνειρα να κλείσουμε.
Ευρωπαϊκά, να σου πω την αλήθεια, τις ομάδες δεν τις ξέρω καλά. Δεν τις έχω παρακολουθήσει τόσο. Θα τις δούμε στο βίντεο. Φυσικά δεν νομίζω ότι θα είναι τίποτα μεγάλο. Αρχικά Μπενφίκα ή Πάφος. Θα δούμε τώρα ποιος ήταν ο νικητής. Ναι, ναι. Φυσιολογικά θα είναι η Μπενφίκα. Έχω την εντύπωση ότι είναι καλύτερη ομάδα, σε καλύτερο επίπεδο. Φυσιολογικά θα παίξουμε με τους Πορτογάλους. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω το δεύτερο παιχνίδι είναι στη Μίκρα. Δεύτερο είναι εδώ, ναι. Δεύτερο είναι εδώ. Ναι, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι από εμάς εξαρτάται. Εδώ μέσα είναι δύσκολο να περάσει οποιαδήποτε ομάδα. Έτσι. Το είδαμε και πέρσι. Ευελπιστούμε να γίνει το ίδιο και φέτος. Απλά θέλουμε να είμαστε και λίγο καλύτερα στα εκτός έδρας παιχνίδια. Αν το καταφέρουμε αυτό, κρατώντας τη δυναμική που έχουμε στην έδρα μας και δείχνοντας πολύ καλύτερο πρόσωπο εκτός, νομίζω έχουμε πολλές πιθανότητες να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Η ομάδα, να όλο ερωτήσεις μου έρχονται στο μυαλό, δεν θα σε αφήσω ποτέ που λέει το σύνθημα, να ξεκουραστείς. Η ομάδα ψήλωσε σε σχέση με τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής και από ό,τι φαίνεται θα ψηλώσει κι άλλο σε σχέση με πέρυσι, έτσι. Εντάξει, έχουν έρθει πιο έμπειρα παιδιά. Έχουμε και ένα ύψος πλέον. Έχουμε ένα ύψος. Και εντάξει, δεν μετράει μόνο αυτό. Θεωρώ ότι ήρθαν τα παιδιά που πρέπει. Είναι παιδιά έμπειρα. Μπορούν να χειριστούν καταστάσεις δύσκολες. Θα είναι λίγο διαφορετική η ομάδα έτσι όπως τη βλέπω. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα θα είναι καλύτερη. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είμαστε και στον πάγκο πιο δυνατοί. Έχουμε πιο πολλές λύσεις ακόμα. Ναι. Γιατί χρειάζεται, γιατί έχουμε και την Ευρώπη. Είναι πάρα πολλά παιχνίδια. Και νομίζω θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και στην προπόνηση. Οπότε, κάνοντας καλύτερη προπόνηση, θα βγει και αυτό και στο γήπεδο. Εύχομαι ξανά να είσαι γερός. Καλή δύναμη στη νέα σου χρονιά και ως παίκτης και ως προπονητής. Μακάρι να ολοκληρωθεί η καριέρα σου με τίτλο στον Ηρακλή. Το εύχομαι ολόψυχα. Και εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, Λάμπη. Να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο. Καλό βράδυ. Λάμπης Μπαμπαλιούτας, ετών 46, Α1 ανδρών βόλεϊ και προπονητής στην εφηβική ομάδα. Εντάξει, ό,τι και να πούμε, εγώ του το έχω υποσχεθεί, κάποια στιγμή θα του το γράψω το βιβλίο. Δεν το αξίζει εσύ Κυριακό? Δεν το συζητάμε. Γερός να είναι. Ναι, δεν υπάρχει. Θα του κακοφανεί πολύ όταν θα σταματήσει. Μα γι' αυτό δεν σταματάει. Γι' αυτό δεν σταματάει, ναι. Και όχι μόνο δεν σταματάει, είναι και καλός. Δηλαδή θα ξεχάσω στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό που έχει βγάλει δύο άμυνες, ναι, που εγώ ανέπεφτα, ναι. Θα έμενα, ακόμα εκεί θα ήμουν. Ναι. Με το κεφάλι, με το γόνατο, με το πόδι, με την είναι γάμπα. Είναι αθλητής ο άνθρωπος, επειδή μου κάνει καλή ζωή για αυτά, το αγαπάει αυτό που κάνει, φαίνεται. Πώς το βλέπεις εδώ τον Σπουγάλη, τον Πανελλήνιο πρωταθλητή? Μπράβο. Πουλάς τρέλα. Τέτοια θέλουμε να... Στο κολύμπι, πουλάς τρέλα, έτσι. Ναι, τι το. Πουλάς τρέλα στο κολύμπι. Που πάτε, καθίστε. Πήγαν οι άλλοι κολυμπητές να τον κερδίσουν. Έβαλε το σκουφάκι του με τον Ιμίθιο. Γιατί πήγανε μια πότε μέχρι την... Περαία. Μέχρι το Μαρμαρά, ξέρω. Το Μαρμαρά. Οι άλλοι. Τι... Α, τζάβα πέσανε. Τι τώρα. Τους έκανε ένα λεπτό, κλακ, κλακ. Τώρα. Τελείωσε. Να σου πω κάτι. Υπόθηκε τίποτα ότι πήραμε μέχρι και είμαστε πρώτοι? Ξέρω εγώ, να σιγά σιγά θα γίνει. Κολυμπάς τώρα. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι, ναι. Α, όχι. Τώρα το πήρα. Κάτσε. Τι περιμένεις? Όχι, άστο. Εδώ μόνο. Γιατί άμα παίζουμε πουθενά αλλού τώρα θα γινόταν έκτακτο. Στο Λευκό Πύργο θα γινόταν, ναι. Ωραία. Γι' αυτό, ναι. Δεν μου λες, είσαι εσύ κολυμπητής και βλέπεις δίπλα στον άλλο που είναι σαν το... Τι? Με το σκουφάκι εκεί, πού να τον πιάσεις, τον πιάνεις? Άμα φοράει και σκουφάκι του Ηρακλή. Τι φοράει, ναι. Με το ρόπαλο. Γελάει, παιδιά. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διαμυστικό διάλειμμα. Δεν βλέπω συμμετοχή για το σκουφάκι που κληρώνουμε από το καπί. Καλά, ρε, πάτε καλά τώρα για το σκουφάκι, αυτό είναι δυνατόν. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα με πήρε ένας καλός φίλος τηλέφωνο και μου λέει: Γιώργο, αυτό που κληρώνεις, θέλω 2-3 να τα αγοράσω. Και τώρα στείλτε ρε μήνυμα. Βέβαια, τι. Δεν είναι πολύ ωραίο. Και συλλεκτικό, όχι, δεν. Κίνημα αιώνια πιστών Ηρακλειδέων. Ναι. Το καπί, ναι, ναι. Που μας προσφέρει αυτό το σκουφάκι πόλο, αλλά είναι για ποδόσφαιρο. Δεν, ναι. Το φοράς για να κάνεις μπάνιο. Το φοράς και πουλάς την τρέλα σου και πας στο ποδοσφαιρικό, βέβαια, αγώνα, ναι. Στο μπασκετικό, στο βολεϊκό κτλ. FM κενό ονοματεπώνυμο. Το quiz είναι πάρα πολύ εύκολο. Θέλω να μου πείτε ένα Γάλλο ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα του Ηρακλή. Μην το απαντήσεις. Έτοιμος ήτανε. Αποστολή στο 54526 και θα επιστρέψουμε και με Κυριάκο και με το γιο του το Σπάρτακο. Ναι, ναι. Και θα γίνει εδώ χαμός. Έχουμε και ακόμα μια συνέντευξη.
Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για απλές στο Λίμπερο 107,4. Έχουμε καλή διάθεση, δόξα τω Θεώ. Σε αυτό μας βοηθάει και ο Σπάρτακος. Τι γίνεται, μεγάλε, όλα καλά? Όλα εντάξει? Γελάς έτσι? Ματάρες μπλε. Τι θα ήταν τα μάτια σου, όλα χρώμα, δεν γίνεται. Τώρα το έχεις το σύνθημα ή μετά? Θα μας πεις το τραγούδι του Ρακλή. Θα πεις τώρα σύνθημα? Ναι. Άντε, ρίχτω. Άντε. Άντε, ξεκίνα. Δεν θα φύγω άμα δεν το πεις. Το έχουμε? Πάμε. Ένα, δώστε δύο, μπαμπά, λίγο, τρία. Άντε, ξεκίνα. Για μια ζωή να ξέρεις, δεν το σταματάω. Το όνομα σου να το ταγουβώ. Και Ηρακλής ο ένας, το κοιος μάλλος κανένας. Για σένα Ηρακλάρα μόνο ζω. Ήρα, Ήρα, Ήρα. Τέλος. Παλικάρι μου εσύ, μας καταβρόχθησες. Σπάρτακος είναι αυτός. Τι κι άλλο έχουμε? Εμένα πώς με φωνάζεις εμένα? Πώς με φωνάζεις? Είδατε τι καλή παρέα έχω σήμερα. Δυνατά. Και γι' αυτό είναι η διάθεσή μας ανάλογη. Λοιπόν, θα... Τι έλεγα? Είχαμε το live του Μπαμπαλιούτα που ανανέωσε και αυτός και τον φιλοξενήσαμε νωρίτερα για την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή. Για την οποία εξακολουθούμε και λέμε ότι ναι, μεν πάρθηκε χθες η αδειοδότηση με τις θετικές ψήφους σε ΟΠΕ και ΕΣΑΠ, την αρνητική του ΠΑΣΑΠ. Για την αρνητική του ΠΑΣΑΠ δεν υπήρχε θέμα, γιατί το 2-1 ήταν υπέρ του Ηρακλή. Αλλά το 16-17, όσον αφορά τους αθλητές, πρέπει να γίνει 17-17. Γι' αυτό και μέχρι την επόμενη εβδομάδα να καλυφθεί ο συγκεκριμένος αθλητής, που μάλλον ήταν αγνώμων, άντε να μην πω αχάριστος και να το χοντρίνω, όπως λέγαμε χθες μαζί με τον φίλο μου το Χαρίλαο. Τώρα, για τα όσα μεταφέρονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, για αυτούς που ενδιαφέρονται, θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά, για αυτούς που ενδιαφέρονται για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Εδώ είμαστε να έρθουν να βάλουν τις ωραίες τους εγγυητικές επιστολές, να αποδείξουν. Όπα, μακάρι να ήμασταν τηλεόραση να βλέπαμε τη φάτσα σου τώρα, Κυριάκο. Η φάτσα του Κυριάκου, του φίλου μου δίπλα, είναι δεν πείθομαι με τίποτα. Αυτή είναι η φάτσα του. Αυτό δεν γράφει το πρόσωπό σου αυτή τη στιγμή? Ξέρω, αλλά κοίταξε, τέτοιο. Εγώ σέβομαι και αυτά τόσο που λέει, που έχουμε ακούσει, σέβομαι και τα όσα λέει ο κύριος Καράογλου, ναι, και, οποιοδήποτε. Και ο Νίκος Βαφιάδης πρόσφατα εδώ μας είπε ότι και κυνηγούμε επενδυτές και ορισμένοι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μας έχουν προσεκίσει κτλ. Αλλά επαναλαμβάνω και το κρατάω αυτό ως ώρα για μπλε, γιατί δεν θέλουμε να σας τρελάνουμε. Αρκετά είμαστε τρελαμένοι όλα αυτά τα χρόνια, δεν θέλουμε να σας τρελάνουμε και εμείς. Ότι εφόσον υπάρχουν αυτοί οι Έλληνες, οι ξένοι, οι όμιλοι επιχειρηματίες κτλ., ας έρθουνε, ας βάλουν τα ωραία τους τα λεφτά. Όταν λέω να βάλουν τα ωραία τους τα λεφτά, να τα αποδείξουμε μια εγγυητική. Απλό πράγμα είναι. Έχεις 1, 2, 3, 5, 10 εκατομμύρια. Τα αποδεικνύεις, τα καταθέτεις με μια εγγυητική και λες: είμαι ο Τάδε, να κάνω και μια συνέντευξη τύπου, να μας πει και πέντε πράγματα γι' αυτό. Με αυτά που έχει περάσει ο κόσμος του Ηρακλή, φυσιολογικό είναι να υπάρχει όχι μία δυσπιστία, συνέχεια επιφυλακτικότητα. Τα τι να συζητάμε τώρα. Εντάξει. Και το ξαναλέμε. Δεν πρέπει. Φυσικά και υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι, ενδιαφέρον. Απλά τώρα... Υπάρχουν συγκεκριμένοι επιχειρηματίες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό που ενδιαφέρονται για την ΠΑΕ Ηρακλής. Όμως θέλουμε να μας το αποδείξουν, θέλουμε να μας το δείξουν εμπράκτος. Δεν θέλουμε να διαφημίσουμε κανέναν, δεν θέλουμε να προβάλλουμε κανέναν. Δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία ονοματολογίας, γιατί θα σας τρελάνουμε. Και δεν θέλουμε να σας τρελάνουμε. Α, καλή ώρα ο φίλος μου ο Κυριάκος. Μου φταίει σε κάτι να μ' ακούει εμένα κάθε μέρα να λέω ο Κατσουρογιανόπουλος. Τυχαίο το όνομα, που το βρήκα τώρα αυτό. Ο Κατσουρογιανόπουλος ενδιαφέρεται και έχει, ξέρω εγώ, 2 εργοστάσια και 3 αποθήκες και 10. Πώς τα λένε αυτά, franchise μαγαζιά, και θέλει τον Ηρακλή. Θα περάσει κανένα μήνα, θα μου πει ο Κυριάκος: τι έγινε, ρε Γιώργο, με τον Κατζουρογιανόπουλο? Ναι, θα λέω εγώ κάθε μέρα: α, το ένα, α, το άλλο. Α, ήρθε, δεν ήρθε. Να, οι μετοχές, την πήρε την ΠΑΕ, δεν την πήρε την ΠΑΕ. Α, τρελαθούμε πάλι. Καλύτερα να μην λέμε τίποτα και να γίνει δουλειά. Να μην λέμε, μην πάμε στο άλλο άκρο. Αυτό, φυσικά, ναι, και θα λέμε και θα ενημερώνουμε τον κόσμο. Ναι. Αλλά να υπάρχει κάτι, Κυριάκο μου, για να το λέμε. Έτσι δεν είναι? Να υπάρχει κάτι για να το λέμε. Λοιπόν, ο διαγωνισμός μας τρέχει. FM κενό ονοματεπώνυμο, γράφεται ένα Γάλλο ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή
Και το αποστέλλετε στο 54526. Θα δώσουμε ένα πολύ ωραίο σκουφάκι από το ΚΑΠΗ, το κίνημα αιώνια πιστών Ηρακλειδέων. Σκουφάκι πόλο. Αλλά μπορείτε άνετα να το φοράτε και στα ποδοσφαιρικά και στα μπασκετικά και στα βολεϊκά παιχνίδια. Μιας και λέω μπάσκετ, να τα ξαναπώ για ακόμα μια φορά. Γιατί είδα ότι έγινε ντόρο στο διαδίκτυο. Με αφορμή τα όσα είπαμε χθες. Να τα ξαναπώ για ακόμα μια φορά λοιπόν. Τα όσα μας μετέφερε ο προπονητής, δεν λέω του Ηρακλή γιατί δεν έχει υπογράψει ακόμα. Νομίζω θα είναι λάθος να πω ο προπονητής του Ηρακλή. Ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης που μας μετέφερε, μου μετέφερε τηλεφωνικά εχθές το μεσημέρι. Και τα μετέφερα εγώ εδώ στην εκπομπή και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Όποιος επιχειρήσει να τα αμφισβητήσει μπορεί να πάρει τηλέφωνο τον ίδιο τον προπονητή. Γιατί τα ίδια θα πει που είπε σε μένα. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το ότι εδώ και μια εβδομάδα δεν υπάρχει επικοινωνία με τον κύριο Δρακόπουλο. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το ότι σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά το μέλλον του ο κύριος Χατζηκυριακίδης από τη στιγμή που από την προηγούμενη εβδομάδα που συμφώνησα και έδωσαν τα χέρια για δεύτερη φορά δεν έπεσαν υπογραφές, δεν έγινε ραντεβού, δεν βρέθηκαν. Ο κύριος Δρακόπουλος θα είναι το Σαββατοκύριακο εδώ για ένα γάμο, για μια προσωπική του υποχρέωση, οικογενειακή του όπως θέλετε πείτε το. Και δεν ξέρω αν αυτό αποτελέσει αφορμή να βρεθούν οι δύο άντρες. Αλλιώς από Δευτέρα θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως είναι στα ωριά του, όπως μας το μετέφερε ο ίδιος ο προπονητής χθες. Δεν το βγάλαμε από το μυαλό μας, γιατί επικοινώνησα και σήμερα μαζί του, πάλι το ίδιο μου είπε. Μου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του γιατί ότι εδώ και μια εβδομάδα δεν υπάρχει επικοινωνία με τον πρόεδρο. Μακάρι να αλλάξει κάτι, μακάρι να έρθει ο Δρακόπουλος τη Δευτέρα και να πει ανακοινώνω Χατζηκυριακίδη, ανακοινώνω και τον έναν, ανακοινώνω και τον άλλον, ανακοινώνω και τον παράλλον και πάρτε και μια εφτάδα παίκτες για να μην λέτε ότι δεν κινούμαστε. Αλλά δεν μπορώ παρά να μην μεταφέρω αυτά που μου έχει μεταφέρει ο προπονητής που διατηρεί αυτή τη στάση αναμονής, αλλά ως πότε. Ως πότε. Και όπως λέει ο φίλος ο Βαγγέλης, εγώ σου είπα καράβι που αργεί να έρθει. Το τι φέρνει θα το διαβάσω στο. Ο διάβασο, άμα είσαι μάγκας. Άμα είσαι μάγκας, λέει ο άλλος. Θα έρθει το εσουρού, ρε. Όρεξη έχεις τώρα. Προτιμώ το Σπάρτακο εδώ να λέει συνθήματα για Ηρακλή. Επαναλαμβάνω. Μέχρι και σήμερα ο κύριος Χατζηκυριακίδης λέει το ίδιο πράγμα στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία εδώ και μια εβδομάδα με τον κύριο Δρακόπουλο, ότι ανησυχεί, ότι είναι στα όρια του, ότι είναι δυσαρεστημένος και θα δει από Δευτέρα τι θα αποφασίσει, τι θα κάνει. Γιατί αν μέχρι και τη Δευτέρα δεν υπάρξει παραμικρή εξέλιξη, δεν υπογράψει ο ίδιος, δεν ανακοινωθεί, δεν προχωρήσουν οι διαδικασίες με κάποιους παίκτες, ήδη είπαμε χθες. Αθλητές που ενδιέφεραν τον Ηρακλή, όπως ο Γόντικας, όπως ο Μελτσαράτος, όπως ο Τσιόκος, που συνεχίζουν αλλού την καριέρα τους γιατί δεν μπορούν να περιμένουν τον Ηρακλή έναν αιώνα. Μακάρι να μην γίνει και με τους υπόλοιπους. Και έχουμε πει ότι ο Ηρακλής είναι κοντά και στον Τσάμι και στον Ματαλόν και στον Σίμτσακ και στο Σιγκούνα. Έχει προχωρημένες επαφές, αλλά μέχρι εκεί. Θα διαβάσω και την ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Από το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή γίνεται γνωστό ότι τη Δευτέρα 23 Ιουλίου και ώρα 6 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ανεπίσημη συνάντηση της ομάδος. Η συνάντηση θα γίνει σε εγκαταστάσεις της ομάδος στη Μίκρα, θα είναι κλειστή για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ και τους φιλάθλους της ομάδος. Η επίσημη πρώτη θα πραγματοποιηθεί μετά την επιστροφή της ομάδος από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί. Δηλαδή δεν θα γίνει το καθιερωμένο, το πάμε ανάποδα φέτος. Και καταλαβαίνω ότι η απόφαση έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο ρόστερ. Δηλαδή, αν πηγαίναμε τη Δευτέρα στην πρώτη, θα βλέπαμε τα παιδιά από πέρυσι. Μόνο ο Τσίπρας είναι εδώ από τις μεταγραφές, δεν έχει γίνει κι άλλοι. Και σου λέει, θα γίνουν τα φιλικά, θα έρθουν και όλο περισσότεροι παίκτες. Να κλείσει όλο το παζλ. Ναι. Και θα. Μπράβο, ωραίο το παζλ. Και μετά στην πρώτη την προπόνηση, την κανονική. Θα πάμε εκεί. Ανοίγει. Πώς το λες,
Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα. Πάμε για βουτιά. Πάμε για βουτιά, πάμε Ποσειδόνιο. Ο προπονητής του Γιώργου Ασπουγαλή, ο προπονητής του Κολυβητικού Ηρακλή είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Ο Μίλτος ο Χαλκιάς. Συγχαρητήρια για ένα χρυσό ακόμα. Ευχαριστούμε Γιώργο. Είναι πάρα πολύ εύηχο, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το πανελλήνιος πρωταθλητής είναι πάρα πολύ εύηχο. Είναι, εντάξει, είναι κάτι σημαντικό. Νομίζω τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο έχουμε τέτοιους πρωταθλητές. Δόξα τω Θεώ και συνεχίζουμε. Την είδα την κούρσα. Ήτανε πολύ γρήγορη. Ήτανε γρήγορη, είσαι και γουρλής, γιατί τελευταία φορά που μας επισκέφθηκε σε αγώνες ανάλογους πριν δύο χρόνια, αν θυμάστε, είχε κερδίσει η Ραστοπούλου χρυσό μετάλλιο. Και ακριβώς έκανα το ίδιο πάλι, έβγαλα τη selfie πριν τον αγώνα για να τους δεσμεύω, τους αγχώνω, καταλάβες, για να πάρουν το μετάλλιο. Εγώ είδα μάχη με τον αθλητή του Άρη. Δεν ξέρω αν τώρα είναι μάχη, εγώ την είδα, μπορεί να κάνω και λάθος. Ήτανε κοντά. Όχι. Είναι καλός κολυμπητής ο αθλητής του Άρη. Ειδικεύεται περισσότερο στα 200 μέτρα και όχι στα 100. Ναι. Ο Γιώργος έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Αλλά δεν είχε πρόβλημα. Φαινόταν από την αρχή μέχρι το τέλος ότι θα το πάρει. Κολύπησε σε ένα πολύ καλό χρόνο και κέρδισε, ναι. Να περιμένουμε χρυσό και στα 50. Θέλουμε να πιστεύουμε πως ναι. Θέλουμε να πιστεύουμε πως ναι. Πότε είναι το 50? Είναι αύριο. Αύριο. Α, αύριο. Αύριο ώρα. Ώρα 6 ώρα ακριβώς. 6 ώρα. Και μετά είναι το 200. Έχει άλλα δύο χρυσά να διεκδικήσει, έτσι. Στο 200 είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί όπως σου είπα είναι και ο κολυμπητής του Άρη που ειδικεύεται πιο πολύ στα 200, αλλά θα το προσπαθήσουμε και εκεί πέρα. Τώρα τι σημαίνει ακόμα μια τέτοια διάκριση, γιατί εδώ ως ώρα για μπλε με χαρά έχουμε συνηθίσει αρκετά χρόνια να μιλάμε για πανελλήνιους πρωταθλητές και εσύ ως προπονητής έχεις ζήσει ούκο λίγες τέτοιες επιτυχίες, έρχεται ακόμα μία. Ναι, μεν αναμενόμενη, γιατί ο Γιώργος μας έχει δείξει το ταλέντο του εδώ και καιρό, αλλά τώρα που τα καταφέρατε νομίζω το συνέστημα είναι συγκεκριμένο, έτσι. Αυτό που σημαίνει ότι είναι άλλος ένας πρωταθλητής προσθέθηκε στο γκρουπ των πρωταθλητών από την ομάδα μας. Εντάξει, οι φιλοδοξίες και τα όνειρα του Γιώργου σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερα από το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Να αναφέρουμε ότι πριν από 10 μέρες πανευρωπαϊκούς είχε πάρει 2 δέκατες θέσεις και για ελάχιστα εκατοστά, για 3 εκατοστά έμεινε στα 50 μέτρα εκτός τελικού. Δεν μας ικανοποίησε η αλήθεια είναι το αποτέλεσμα. Αλλά θα συνεχίσουμε, θα προσπαθούμε να φέρουμε και άλλα χρυσά μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθλήματα, αλλά για να πετύχουμε και κάτι ακόμα μεγαλύτερο σε αγώνες ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους. Πέρυσι, το θυμάμαι γιατί μου βγήκε σήμερα, ακριβώς σαν σήμερα είναι, το πανελλήνιο πρωτάθλημα νεανίδων κορασίδων που ήρθε πέρυσι. Φέτος δυστυχώς τα κορίτσια μας έχουν μεγαλώσει και είναι πλέον γυναίκες, οπότε έχει αποδυναμωθεί λίγο το συγκεκριμένο τμήμα. Παρ' όλα αυτά, πέρα από τον Γιώργο τον Ασπουγαλή, τι άλλο περιμένουμε σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα που γίνεται εδώ στο Ποσειδόνιο? Σε περίπου 2-3 λεπτά αγωνίζεται η σταδρομία των εφήβων, η οποία έχει κάποιες προοπτικές για να πάρει κάποιο μετάλλιο. Αύριο έχουμε τον Γιώργο, τη Γεωργία Ντερμετζόγλου, η οποία ήδη έχει πάρει μια τέταρτη και μια έκτη θέση και έχει τα 50 πεταλούδα, τα οποία είναι τα καλύτερα της αγωνίσματα. Συν κάποιες άλλες σταδρομίες, είναι μια καινούργια σταδρομία, είναι δύο αγόρια, δύο κορίτσια αύριο το πρωί. Μίξη σταδρομία λέγεται και σε αυτήν έχουμε κάποιες πιθανότητες να κερδίσουμε κάποιο μετάλλιο. Με το καλό να ευχηθούμε. Οι αγώνες τελειώνουν Κυριακή, έτσι. Κυριακή απόγευμα, ναι, Κυριακή. Ωραία. Φουλ Ποσειδόνιο είμαστε και όποιος θέλει να πάει να δει τις προσπάθειες των κολυβητών και των κολυβητριών του Ηρακλή σε ένα γεμάτο κολυβητήριο, χαμός γίνεται εκεί. Ναι. Να πανηγυρίσετε κι άλλα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ Γιώργο. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Κώστα, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου. Μίλτος Χαλκιάς, προπονητής επιτυχιών. Πάρα πολλά μετάλλια τα τελευταία χρόνια και πανελλήνια πρωταθλήματα. Πέρυσι σαν σήμερα οι νεάνιδες κατέκτησαν το πανελλήνιο πρωτάθλημα στην κολύβηση. Σήμερα ο Γιώργος Ασπουγαλής παίρνει στα 100 μέτρα πρόσθιο το χρυσό μετάλλιο και είναι ο καλύτερος κολυβητής στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και με τέτοια ηλικία, γιατί μην παρασύρεστε ότι γίνεται στο Ποσειδόνιο, είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα, έχει και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και Πανιόνιο και ΠΑΟ και Άρη και πάρα πολλοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. Πραγματικά έπαθα πλάκα σήμερα, έχει πάρα πολλά πούλμαν απ' έξω των αποστολών των ομάδων, πάρα πολλά αυτοκίνητα, ένας χαμός γίνεται εκεί
στο Ποσειδόνιο. Έχετε 5 λεπτάκια ακόμα, περίπου 4 άντε, για τον διαγωνισμό μας. Να μας πείτε Γάλλο ποδοσφαιριστή που έπαιξε με τη φανέλα του Ηρακλή. Και θα κερδίσετε αυτό το πολύ ωραίο σκουφάκι. Που μας προσφέρει το ΚΑΠΗ, δηλαδή το κίνημα αιώνια πιστών Ηρακλειδέων. FM, κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526, έναν Γάλλο ποδοσφαιριστή που φόρεσε την φανέλα του Ηρακλή. Σας περιμένω σε 3 λεπτά. Θα μας πεις ένα νούμερο από το 1 στο 6. Πες εσύ το 12, δεν πειράζει. Από το 1 μέχρι το 6, πες ένα νούμερο. Πες το 1, το 2, το 3. Πες, όποιο θέλεις. Το 2? Ναι. Άντε, καλά. Το 2? Ναι. Πες το 2. Πες το. Πες και το 12, ρε παιδί μου. Το 2 πες. Ο Χρήστος ο Σεβαστέλιας, λες να το λέω λάθος. Ωχ, ωραίος ο Χρήστος. Το ξέρεις? Το Χρήστο δεν ξέρω. Ναι. Τι γίνεται, τι γιάφκα είστε εσείς. Είμαστε, ναι. Λοιπόν, ο Χρήστος Σεβαστέλιας κέρδισε. Είπε λέει ο Ντεσμέντ, που είναι πρόσφατος. Αλλά εντάξει, ο πιο γνωστός είναι ο Σεγκυρί. Άλλον θυμάσαι, ρε. Γάλλο. Δεν θυμάμαι, ας σου πω την αλήθεια. Κανένα. Δεν θυμάμαι, μπαμπα. Έχει κανένα δυο. Σου θυμόμουν, θα σου πω εκτός αέρα, γιατί ναι, πρέπει ναι. Να κλείσουμε. Ο Μπαρκ Σεγκυρί. Ναι, ο, ναι. 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 Καλός. Ναι, καλός παίκτης. Καλός. Καλός στόπερ. Χρήστο, καλό το πέρσι, κύριε. Ναι. Άλλοι ποιοι θυμάσαι. Αχ, οι Iron Maiden παίζουν στην Αθήνα και εμείς είμαστε εδώ. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Κατάλαβες τι είναι. Μεγάλο live κάνουμε σήμερα, αλλά τι να κάνουμε. Ώρα για μπλε, ρε φίλε. Έλα, ώρα για μπλε. Θα βάλω εγώ την ώρα για μπλε τώρα με, το... με του Iron Maiden, δεν γίνεται. Να ήταν η Metallica, ναι. Όχι, ρε, δεν βάζω κανένα ρε πάνω από τον Ηρακλή, ρε. Άσε τώρα. Όχι, πάνω από τον Ηρακλή. Ναι. Όχι. Αυτό σου λέω. Δεν είναι. Α, τώρα που τα λέω... παιδιά μας και οι μάνες μας τώρα. Τώρα που λέω μας. Πάνω από τον Ηρακλή, θυμήθηκα κάτι πάρα πολύ ωραίο και άκου να το ακούσει και ο Σπάρτακος και όλοι εσείς οι γονείς. Για να ακούσουμε. Πού το ρε, παιδιά, το είχα αποστάρει πρόσφατα. Λοιπόν, να το. Ναι. Είναι εκπληκτικό. Πολύ ωραίο. Όταν το είδα. Δεν θα πω το ρήμα. Α, τάβλωσα θα πω. Πολύ καλό. Μπορώ ναι. Να πω τάβλωσα. Α, Maiden έβαλε ο άλλος. Να μας τρολάρει. Εντάξει, Χρήστο, εντάξει. Εντάξει, θα τα πούμε. Θα τα πούμε, Ζήκο. Μας βάζει Iron Maiden που δεν μπορούμε να πάμε και είμαστε εδώ. Πειράζει. Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα ώρα για μπλε. Λοιπόν, στην πόλη του Ηρακλή, ο Ηρακλής θα είναι ο ίδιος εδώ. Και οι 12 άθλοι του. Και εξηγούμε. Οι 12 άθλοι του Ηρακλή στην ΔΕΘ Χελέξπο Θεσσαλονίκη από 30 Σεπτεμβρίου ως τέλη Ιανουαρίου. Αρκετοί μήνες να πάρετε τα παιδάκια σας και να περάσουν υπέροχα. 2.500 τετραγωνικά μέτρα του νέου μυθολογικού πάρκου θα είναι μια ανεπανάληπτη βιωματική, διδακτική και διαδραστικά συναρπαστική εμπειρία. Δεν μου έχει ζητήσει κανείς να το διαφημίσω, το κάνω μόνος μου γιατί είναι Ηρακλής, το ξεκαθαρίζω αυτό, να ξέρετε. Ούτε συζήτηση. Σε ένα παραμυθένια θεματοποιημένο χώρο με τεράστια ρομποτικά ομοιώματα με κίνηση και ήχους. Φωνάζει κανένα Ηρακλή. Οι μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα κάνουν ένα φανταστικό ταξίδι πίσω στον χρόνο, τότε που ο Ηρακλής πρωταγωνιστούσε πραγματοποιώντας έναν-έναν όλους τους άλλους του. Και τώρα πρωταγωνιστεί. Και τους πήρε φαλάκι, έτσι. Άσε με μωρέ ρε νέα ήρθρα του, έλα εδώ να εξηγήσει το όνειρο. Το θεματικό πάρκο θα έχει έντονα ψυχαγωγικό αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις πόσα παιδάκια τώρα θα μάθουν για τον Ηρακλή εκεί, Χιλιάδες. Λαϊκό προσκήνιο. Χιλιάδες. Πέρα από την αναφυσβήτητη σύνδεση με τη διδακτέα σχολική ύλη, το υψηλό επίπεδο της επιστημονικής ομάδας εξασφαλίζει την ιστορική και επιστημονική εγκυρότητα του νέου μυθολογικού πάρκου. Επαναλαμβάνω, 30 Σεπτεμβρίου τέλη Ιανουαρίου. Οι 12 άθλοι του Ηρακλή θεματικό πάρκο στην έκθεση. Και επειδή όλοι οι υπόλοιποι λένε για ιστορίες, ομάδες κτλ. Yeah. Γιατί δεν βάλαν κανέναν άλλον στο θεματικό πάρκο, ρε. Γιατί δεν έχουν γι' αυτό. Λοιπόν, Σπάρτα και καλό βράδυ. Θα πεις καλή νύχτα. Ευχαριστούμε πολύ, πες. Ευχαριστούμε, Θείο Γιώργο. Εντάξει. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή, πες. Καλό καλοκαίρι. Άντε, μπράβο. Σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή. Ήρα, όλε. Ήρα, πες. Ναι, δυνατά. Ναι. Πες. Ήρα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ακολουθεί η στελίτσα μας. Μόνη της είναι ή έχει και Γιάνν Γιάνν. Ψηλέας ήρθε.
Γιαννούλης, η Στελίτσα μας σίγουρα είναι εδώ, ακολουθεί.